Πάμε να υποδεχτούμε εδώ τους καλεσμένους μας πολιτικούς, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Μια φορά υπουργός, υπουργός στα οικονομικά. Ο άνθρωπος που έφερε στην Ελλάδα, που έφτιαξε τη Διάβια, το OpenGov, έτσι δεν είναι? Όχι εγώ, αλλά το χρησιμοποιήσαμε και το τάξη. Ο πρώτος. Κάναμε πολλές αλλαγές στο τάξη και πραγματικά. Εγώ βλέπω ότι έβγαινε από το Υπουργείο και ανανεώθηκε. Και να επιταχύνονται. Βλέπω ότι έβγαινε από το Υπουργείο και ανανεώθηκε. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Πάντα, όταν έχεις ευθύνες, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν. Εξ αριστερών μου, ο κύριος Πέτρος Παπάς, βουλευτής της Ακριματικής Αντιπολίτευσης, ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα σας. Καλή σεζόν. Καλή επιτυχία στην εκπομπή. Και να συνδεθούμε και με Skype με τον κύριο Απόστολο Πάνα, εκ μέρους του ΠΑΣΟ, κινήματος αλλαγής. Θα τον δούμε, κυρίες και κύριοι. Βλέπουμε τον κύριο Πάνα μέσω Skype από τη Χαλκιδική. Καλημέρα σας. Σαν τη Χαλκιδική δεν υπάρχει. Δεν έχει. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Μακάρι. Για βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Ευχαριστούμε και εσάς. Καλημέρα. Λοιπόν, κάτσε καλά, τώρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, για μισό λεπτό τώρα θα μας επιτρέψετε, κύριε. Ναι, βέβαια. Με χαρά. Για να δούμε την ανάρτηση του κύριου Πολάκη, παιδιά. Για βγάλτε την να δούμε για την καινούριο φρούτο, πρωινό. Early in the morning. Λοιπόν. Τι λέει. Εδώ λέει. Άντε, καλό ξημέρωμα. 6 ώρα το πρωί ήταν αυτό. Τώρα που τέλειωσε τρεις τελείες ο γάμος, υποθετώ. Ποιος τέλειωσε? Ήρθε ο καιρός για ριζικές αλλαγές στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Καιρός για σκληρή και αποτελεσματική αντιπολίτευση. Καιρός να βάλουμε πλώρη για να τους ρίξουμε. Καιρός για πρόγραμμα και σχέδιο ανάπτυξης κοινωνικής πλειοψηφίας με σύγκρουση, και σύγκρουση με τη διαπλοκή. Πάμε στο πρώτο. Καιρός για ριζικές αλλαγές στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Παπά. Καινούργιο αυτό, δεν το ξέραμε. Εμείς μέχρι χθες βράδυ πιστεύαμε ότι μετά την εξέλιξη της ιστορίας της Λινού, κάπως τα βρίσκατε εκεί πέρα με τον Πολάκη. Τώρα πάλι, τι γίνεται? Νομίζω, κύριε Καμπουράκη, ότι πρέπει να μας εξηγήσει τι εννοεί ο Παύλος Πολάκης. Έχει ξαναπεί ότι θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές, ότι πρέπει να πάει αλλιώς το κόμμα. Λοιπόν, εδώ είναι οι μέρες, έχουμε την Κεντρική Επιτροπή μπροστά μας. Φαντάζομαι ότι θα ανοίξει τα χαρτιά του, θα πει ξεκάθαρα ποια είναι η ιδέα του για τον ΣΥΡΙΖΑ και όπως και τα όλα τα υπόλοιπα στελέχη τα οποία βλέπω ότι γυρίζουν από κανάλι σε κανάλι και λένε ότι δεν ευχαριστημένοι όσοι δεν είναι με την ηγεσία. Τώρα, εδώ πάνε τον φαν τον Κασελάκη. Ας μας πούν τι θέλουν. Πάνε τον φαν τον Κασελάκη από ό,τι καταλαβαίνω εγώ. Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν έχουν κάποιο πολιτικό επίδικο, δεν έχουν κάποιο σχέδιο. Γιατί πραγματικά τι μας λένε, ποια είναι η πολιτική τους διαφορά, ποιο είναι το διαφορετικό τους σχέδιο, απλά να κάτσουν στην καρέκλα? Αν αυτή είναι η ιδέα, νομίζω ότι πολύ λάθος εκείνη αυτή η ιδέα. Ας πούν λοιπόν ο καθένας τι θέλει, ποιο είναι το σχέδιό του και αν έχει ένα διαφορετικό σχέδιο, ας προχωρήσει σε αμφισβήτηση, ας κάνει πρόταση μόνο. Στις προηγούμενες μέρες υπήρχε μια συζήτηση ότι ο κύριος Πολάκης ενδεχομένως να επαναεντασσόταν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι μετά και τη μεταβολή της τάσης του. Τώρα αυτή η νέα εξέλιξη απομακρύνει αυτό το ενδεχόμενο? Δεν ξέρω τι εννοεί ο Παύλος Πολάκης. Δεν ξέρω. Έχει τι εννοεί? Θα πρέπει να φύγει ο Κασελάκης, αυτό λέει. Έχει γίνει ήδη αλλαγή στο προεδρείο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ελήφθησαν και μέτρα για το πολιτικό θέμα το οποίο ανέκυψε με την κυρία Λινού. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε, γιατί δεν υπάρχει χρόνος. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας καταραίει. Τα διόδια, μας είπε ο Πρωθυπουργός, από 2,80 λέει θα πάνε 2,50 και αυτό θα βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, από όπου προέρχομαι εγώ, ήμουν στη Θεσσαλονίκη, στο Κιλκής, δικηγόροι, οι οδοντίατροι, στενάζουν. Ο κύκλος εργασιών τους έχει περιοριστεί πάρα πολύ. Έχουν και τη φορολόγηση. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση για να τα κάνουν αυτά. Θέλω να πω. Συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια τώρα να περιμένουμε να μας πει ο καθένας ποια είναι η διαφορετική του ιδέα. Ή τελικά, αν την έχει, ας την πει χθες. Μάλιστα. Κύριε Θεοχάρη, όλα αυτά τα θέματα που βάζει τώρα ο κύριος Παπάς, δηλαδή τα θέματα της ακρίβειας, της καθημερινότητας δηλαδή, αυτά θα αντιμετωπιστούν από την κυβέρνηση? Γιατί βλέπουμε και στην κυβέρνηση μια αριθμία, να το πω έτσι. Κοιτάξτε, μπορώ να ακούσω την κριτική για αριθμία, αλλά είναι γενική, πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι. Αλλά θα πω όμως το εξής. Υπάρχουν δύο επίπεδα. Υπάρχει ένα επίπεδο το οποίο
το κοιτάμε στη στατιστική που λέει, για παράδειγμα, ότι ο πληθωρισμός στην Ευρώπη, γιατί κάπως πρέπει να μετριόμαστε, είναι όλα αυτά τους μήνες από το Δεκέμβριο του 2021 μέχρι τώρα στο 16,7% σορευτικά, ενώ στη χώρα μας 14. Αυτό είναι ένα. Θυμίζω ότι οι αυξήσεις του κατώτατου μισθού αλλά και του μέσου μισθού είναι πέρυξη του 20-22% για τον κατώτατο, 18-19% για τον μέσο μισθό στην οικονομία. Άρα υπάρχει ένα, αν θέλετε, στατιστικό στοιχείο που μας δίνει μια εικόνα, το οποίο λέει ότι κάπως αντιμετωπίζεται. Από την άλλη, ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει μεγάλο μέρος του πληθυσμού, γιατί οι μέσοι όροι δεν δείχνουν και όλη την εικόνα, υπάρχει μεγάλο μέρος του πληθυσμού, το οποίο πράγματι έχει μεγάλες δυσκολίες. Και γι' αυτό θα συνεχίσουμε την προσπάθεια που κάνουμε και από τη μία μεριά, προς τρεις κατευθύνσεις να το πω αλλιώς. Η πρώτη είναι οι έλεγχοι να ενταθούν ώστε να σταματήσουν φαινόμενα εσχροκέρδειας, έτσι, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε ο πληθωρισμός της απληστείας. Αυτό μας λένε και οι μελέτες των οικονομολόγων, ότι το 23 περίπου σταμάτησε. Και ο πληθωρισμός απληστείας. Ακριβώς, ότι η αύξηση των περιθωρίων κέρδους των επιχειρήσεων σταμάτησε το 23 και έτσι δεν είχαμε τέτοιου είδους φαινόμενα. Μα θεωρητικά είχε μπει και ένα πλαφόν, θεωρητικά. Ακριβώς, γι' αυτό. Και αυτό, αλλά και οι έλεγχοι που γίνονται και όλα τα υπόλοιπα. Το δεύτερο, και είναι, αν θέλετε, το πιο μακροπρόθεσμο και το πιο σημαντικό, είναι να φύγουν όλα αυτά τα εμπόδια στον ανταγωνισμό. Γιατί εκεί είναι το ζήτημα. Πρέπει ο ανταγωνισμός να λειτουργήσει ώστε η μία επιχείρηση να φοβάται την άλλη και έτσι να κρατάνε τις τιμές. Και προφανώς το τρίτο και το ουσιαστικό, πιο ουσιαστικό από την πολιτική του πλευρά, είναι η κεντρική μας δέσμευση, και θυμίζω ότι είναι δέσμευση πριν από τις εκλογές, πριν από το 23, ότι θα ανέβει ο μεν κατώτατος μισθός στο 950 ευρώ μέχρι το τέλος της τετραετίας και ο δε μέσος μισθός στα 1500 ευρώ μέχρι το τέλος της τετραετίας. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ακόμα πολύ δρόμο. Εγώ δεν καταλαβαίνω ένα πράγμα. Ο ιδιώτης, ο εργοδότης, ο οποίος ψάχνει κόσμο και δεν βρίσκει. Για να ψάχνει κόσμο σημαίνει ότι έχει κέρδη, έχει τζίρο. Για δεν αυξάνει το μισθό λίγο παραπάνω, ρε παιδί μου, να βρει. Τι είναι αυτό το πράγμα. Σημαίνει αυτό, γίνεται, βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχουν αυξήσεις του μισθού, υπάρχουν και ειδικές συνθήκες. Προφανώς υπάρχει και δομικό ζήτημα στην ανεργία. Δηλαδή αυτό που οι οικονομολόγοι λένε δομική ανεργία, τι είναι. Είναι το να υπάρχουν κάποιες δεξιότητες που ψάχνουν οι. Οι οποίες δεν πληρώνονται όμως. Όχι, οι οποίες δεν υπάρχουν στους εργαζόμενους. Άρα και κύριε Πανά, η εκπαίδευση να έρθει. Και εσείς είστε σε μια ισοκομματική, όχι δίνει, αλλά σε μια ισοκομματική αναζήτηση. Οπα, είναι πολύ πολιτισμένο. Αλλά το ΠΑΣΟΚ μας είχε συνηθίσει σε πολύ χειρότερα τα προηγούμενα χρόνια. Πολύ πιο άγρια πράγματα. Έτσι, τώρα έχει καμία σχέση με αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί και εσείς πάτε σε ισοκομματικές εκλογές τον Οκτώβρη. Ναι, πράγματι. Είμαστε στην τελική ευθεία των ισοκομματικών διαδικασιών μας. Έχουν στην ομοιπησία μείνει ένας μήνας. Μέχρι τώρα έχουμε μείνει σε έναν πολιτισμένο πολιτικό διάλογο. Βλέπουμε όλους τους υποψηφίους να γυρνάνε στην χώρα μας, όπου καταθέτουν το πλαίσιο και το προγραμματικό τους πρόγραμμα. Λογικό είναι βέβαια και στην πορεία να υπάρξει μια μεγαλύτερη ένταση, αλλά γενικότερα η εικόνα είναι καλή και θεωρώ ότι όλη αυτή η διαδικασία θα μας βγάλει ακόμα πιο δυνατούς. Να σας πω κάτι, αν δεν πλακωθείτε λίγο μεταξύ σας, δεν θα έρθει κόμμα να ψηφίσει. Ακούς, σου λέω, εγώ σου μιλάω παλιός τώρα. Λοιπόν, πρέπει να γίνει λίγο τζέρτζελο. Αν δεν γίνει λίγο τζέτζελο, θα κάτσει ο κόσμος στα σπίτια του. Αν θέλετε συμμετοχή, ανεβάστε τους τόνους. Θυμάσαι με την εκλογή Βενιζέλου Παπανδρέου. Είσαι καλά. Βενιζέλου Παπανδρέου, το ρελό, τα ανατροπές, αυτά. Θεωρώ και πιστεύω ότι ο στόχος της συμμετοχής είναι και ο κύριος στόχος για να υπάρξει μια πολιτική νομιμοποίηση στη διαδικασία αυτή. Την προηγούμενη φορά είχαμε 270.000. Ο στόχος και ευελπιστούμε όλοι είναι να ξεπεράσουμε τουλάχιστον 300.000. Ωραία. Ποιος προηγείται στις δημοσκοπήσεις τώρα, για πες μας. Εδώ μεταξύ μας. Ποιος προηγείται στις δημοσκοπήσεις δεν το γνωρίζω εγώ. Και νομίζω ότι οποιαδήποτε δημοσκόπηση είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, γιατί είναι πολύ ειδικά τα κοινά τα οποία πρέπει να βρεις τον κόσμο που θα πάει να ψηφίσει. Δεν μου λέτε, ανάλογα με τον αρχηγό που θα εκλεγεί, μπορεί να είναι ο τωρινός που μπορεί να επανεκλεγεί, μπορεί να είναι κάποιος άλλος, παίζει ρόλο στις σχέσεις από εδώ και πέρα με τον ΣΥΡΙΖΑ? Θα παίξει ρόλο? Ναι, νομίζω ότι σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο, θα έλεγα, πολιτικό project, αλλά υπάρχει στον τρόπο διαχείρισης
και στο σκεπτικό και στη φιλοσοφία της ευρύτερης δημοκρατικής παράταξης. Δηλαδή εδώ βλέπουμε να έχουν ξεδιπλωθεί κατά κάποιο τρόπο κάποιες πολιτικές ατζέντες, οι οποίες έχουν διαφοροποίησεις. Δηλαδή υπάρχει το πλήρη σκεπτικό της αυτονομίας, ενός καθαρού Πασόκ, εν πάση περιπτώσει χωρίς συνεργασίες. Υπάρχουν άλλες λογικές οι οποίες μιλάνε για μια έτσι πολιτική συνένεση που αφορά τη Νέα Δημοκρατία. Και υπάρχουν και άλλες λογικές οι οποίες λένε μια ανασυγκρότηση της δημοκρατικής παράταξης με ένωση πολιτικών δυνάμεων από κάτω προς τα πάνω. Εσείς άρα είναι υπέρ φυσικό ποιου να παίξει. Σενάριου τάξεστε. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε αυτή μεσαίο, τη στιγμή. Λέτε. Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να έχουμε μια καθαρή θέση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Ένα πλειοψηφικό μέτωπο απέναντι στην κυβέρνηση. Καθαρές θέσεις σε βασικά ζητήματα τα οποία απασχολούν την κοινωνία, την παιδεία, την υγεία, την ακρίβεια, τα θέματα κοινωνικής στέγασης και φυσικά να προσπαθήσουμε να ενώσουμε δυνάμεις σε αυτό που λέμε ευρύτερη κεντροαριστερά. Μάλιστα. Ναι. Άρα λοιπόν δεν θέλετε να είστε. Δηλαδή όσοι τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ να φύγουν μερικοί να έρθουν τώρα σε εσάς να γυρίσουν πίσω. Μα τους θεωρούν προδότες. Κύριε Καπουράκη, εγώ είμαι υποψήφιος από το 2010 στο Πασό. Ναι. Έχω περάσει τις πολύ δύσκολες στιγμές. Αλήθεια είναι αυτό. Θα σας πω το εξής. Ότι στις τελευταίες εκλογές κατέβηκε και ο κύριος Κοντονής στο Πασόκ. Βέβαια. Ο ευρωβουλευτής κατέβηκε ο κύριος Χρυσόγονος, ο κύριος Ζαγοράκης. Άρα λοιπόν κατέβηκαν στελέχη τα οποία ήδη έχει γίνει μια πολιτική διεύρυνση και στις προηγούμενες εσωκομματικές εθνικές εκλογές και ευρωεκλογές. Άρα αυτή ο Κοντονής στιγμή... και ο Ζαγοράκης δεν ήταν παλιά Πασόκ, πήγαν αλλού και ξαναγυρίζουνε. Δηλαδή το Σπίρτζι ή τον Κουτσίδη. Δεν ήταν δηλαδή κάτι τύποι που ήταν στον Πασόκ. Στρατολογούσαν υπέρ του ενός ή του άλλου κόμματος και τώρα που κατέρευσε το κόμμα τους ξαναγυρίζουν σε σένα. Μα δεν είπε κανείς κάτι τέτοιο. Α, εντάξει, λέω. Εμείς αυτό το οποίο συζητάμε αυτή τη στιγμή είναι να έρθει. Υπάρχει ένα μεγάλο πολιτικό κενό. Υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν ψηφίζει. Υπάρχει 1,5 εκατομμύριο πολίτες οι οποίοι δεν πήγαν στην κάλπη. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ψηφίσει κατά καιρούς Πασόκ. Το Πασόκ πρέπει να προσεγγίσει όλο αυτόν τον κόσμο για να μπορέσει να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό. Πολύ ωραία. Λοιπόν, μια τελευταία κουβέντα θέλω. Εσείς τώρα ελπίζετε ότι θα σταματήσετε τον κατήφορο αυτό? Εγώ το 8,5 δεν το πιστεύω. Δηλαδή τη δημοσκόπηση αυτή τη θεωρώ πολύ παρακινδυνευμένη Αύγουστο μήνα. Για να αποτυπώνει. Αλλά φαίνεται να έχει μια αποσάρθρωση, ρε παιδί μου, το κόμμα έτσι όπως πάτε. Εγώ θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αναγεννηθεί μέσα από αυτή τη διαδικασία, να μείνει το κομμάτι αυτό του κόμματος το οποίο πραγματικά θέλει να προχωρήσει στην εντολή την οποία πήρε. Εγώ ελπίζω να είναι οι περισσότεροι ή και όλοι, αλλά αν δεν μπορεί κάποιος να καταλάβει ότι το 2023 το καλοκαίρι ο κόσμος ψήφισε Στέφανο Κασελάκη, έναν άνθρωπο δηλαδή ο οποίος δεν είχε κάποια πολιτική εμπειρία, γιατί ακριβώς δεν ήθελε πλέον αυτό το κόμμα το οποίο έφθινε και πήγαινε από ήττα σε ήττα. Ήταν ένα κόμμα πλέον αναντίστοιχο με τις ανάγκες της κοινωνίας, ένα κόμμα το οποίο μπορεί το 12, το 15 και το 23... Μάλλον το 23 πλέον όχι, να είχε κάποια. Το 19, να είχε μια αναφορά σε αυτό το οποίο ζητούσε η κοινωνία, αλλά το 23 η κοινωνία πέρασε πλέον σε ένα άλλο επίπεδο. Έχετε και άμα δεν το καταλάβουμε αυτό, μόνο να πω κύριε Γιακομή, ως δημοκρατική παράταξη συνολικά και δεν καταθέσουμε ένα καινούριο ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το οποίο όμως θα αποτελείται. Να πω και κάτι ακόμα. Ναι. Και πρόσωπα τα οποία θα έρθουν νέα. Έχει χάσει την εμπιστοσύνη του ο κόσμος και σε ένα παλιό πολιτικό προσωπικό. Άρα, στην ουσία, το οποίο έχει ήδη απαξιωθεί, κύριε Παπά, και δοκιμαστεί. Λέτε ότι όσοι διαφωνούν να φύγουν, αλλά από την άλλη να εισρεύσει στο κόμμα νέα άνθρωποι, νέα παιδιά, έτσι. Μα δεν είναι. Ναι, κύριε Γιακούμη, και δεν είναι μόνο διαφωνία. Είναι όσοι δεν έχουν καταλάβει ότι οι καιροί χρειάζονται κάτι διαφορετικό. Το βλέπουμε και στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, κόμματα 22 αριστερά, την έβγαλε η δημοσκόπηση. Τη αριστερά όμως έχουν όλες οι απόψεις μέσα. Η νέα αυτή συμμαχία, και το είπε και ο κύριος Πάνας, πρέπει να έχει συγκεκριμένες. Γιατί ο Κασελάκης είναι υπέρ του κέντρο αριστερού κοιλού. Όχι μόνο.
Ο Στέφανος Κασελάκης είπε, όχι, ξεκάθαρα είπε ότι είναι υπέρ της μεγάλης κεντροαριστεράς παράταξης και ότι ο ίδιος δεν είναι δεμένος με την καρέκλα και ότι μπορεί απλά να καταθέσει και ο ίδιος υποψηφιότητα γι' αυτό. Είναι ξεκάθαρα. Αλλά να μιλάμε επί μια συγκεκριμένη προγραμματική βάση. Τι θα κάνουμε στην παιδεία, τι θα κάνουμε στην υγεία και αν συμφωνούμε. Όχι να κάνουμε το λαϊκό μέτωπο της Γαλλίας, το οποίο διαλύεται και το οποίο δεν έχει κάποια, το οποίο δεν έχει κάποια συνοχή. Πάντως με παραγωγή παραπολιτική ή μεταπολιτική. Χρειαζόμαστε αυτή την ανισορροπία. Αυτή την ανισορροπία δεν βοηθά και την κυβέρνηση αυτό. Βέβαια. Νομίζω συνολικά. Δεν μπορείτε να κοιμηθείτε. Μισό λεπτό να ρωτήσω. Η χώρα έχει σημασία, κύριε Καμπουράκη. Εμείς δεν σκεφτόμαστε μόνο το. Μισό λεπτό τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο και θεσμικά να ρωτήσουμε. Νίκος Δένδιας, πρόεδρος Δημοκρατίας. Σενάρια ακούγονται. Κοιτάξτε, αυτή είναι μια συζήτηση η οποία είναι πρόωρη αυτή τη στιγμή. Έχουμε τον χρόνο να την κάνουμε. Προφανώς θα ξεκινήσει από τις σκέψεις και τις προτάσεις του ίδιου του Προέδρου και νομίζω ότι θα συζητηθεί αυτή και στην κοινοβουλευτική ομάδα. Έγινε και μια στην τελευταία συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Θίχθη αυτό το θέμα και συνεπώς είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω θα μας απασχολήσει, αλλά θα μας απασχολήσει. Κεντροδεξιό θα βάλετε ή πολύ δεξιό, Πρόεδρο. Δεν είναι θέμα κεντροδεξίου και δεξίου. Κατά την άποψή μου, θα σας πω το εξής. Κατά την άποψή μου, πρέπει να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος να μπορεί να υπερβαίνει τις στενές κομματικές αντιπαραθέσεις. Ο ρόλος του δεν είναι πολιτικός, είναι πολιτιακός. Ο Νίκος Δένδιας το έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Κοιτάξτε, ο κύριος Δένδιας καταρχήν είναι ένας ενεργός πολιτικός. Ένας άνθρωπος που έχει και κύρος, έχει περάσει από θέσεις ευθύνης και έχει μια θέση ευθύνης πολύ σημαντική. Συνεπώς, δεν ξέρω καν και αν ο ίδιος θέλει να προσφέρει προς μια τέτοιου είδους κατεύθυνση. Για έναν πολιτικό. Τέλος πάντων, εάν ο Πρωθυπουργός. Δεν δει τι θα γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ και ποιος θα είναι αρχηγός στο ΠΑΣΟΚ. Ακόμα. Δεν μπορείτε να αποφασίσετε για πρόσωπο. Πρώτο θέμα του είναι να πα και τον ψηφίσει και κανένα άλλο. Ναι, πρέπει να υπάρχουν ευρύτερε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Λογική του συντάγματος. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Πάνα, κύριε Θεοχάρη. Κύριε Παπά, ευχαριστούμε πολύ.